πήρε πάνω του το μεγαλύτερο βάρος της ευθύνης για την καλλιέργεια της υδροπονικής κάναβης, το ένα από τα αδέλφια που πιάστηκαν στα πράσα από αστυνομικούς του τμήματος Χερσονήσου μέσα σε πολυτελή βίλα στον Ανισαρά. Και οι δύο στις απολογίες τους υποστήριξαν ότι είναι χρήστες ναρκωτικών με σοβαρά οικονομικά και άλλα προβλήματα που επιχείρησαν με τον τρόπο αυτό να βρουν διέξοδο. Αρνούνται πάντως τις κατηγορίες για εμπόριο ναρκωτικών ευρείας κλίμακας, παρά το γεγονός ότι είχαν αποκομίσει και ήταν έτοιμοι να ρίξουν στην αγορά πάνω από 11 κιλά χασίς. Είναι σε ένα στάδιο, δεν έχουν οριμάσει ακόμα τα φυτά, δεν ξέρουμε τι φυτά είναι, δεν ξέρουμε, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι χρήστες ναρκωτικών. Εισαγγελέας και ανακρίτρια αποφάσισαν από κοινού να προφυλακιστεί ο βασικός κατηγορούμενος, ενώ ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο μικρότερος αδελφός. Η αποκάλυψη ήρθε στο προσκήνιο μετά από στενή παρακολούθηση. Οι αστυνομικοί του τμήματος Χερσονήσου έκαναν έφοδο στη βίλα και έπιασαν στα πράσα τους δύο κατηγορουμένους, ντυμένους μάλιστα με λευκές στολές αλλά CSI, για να μην αφήνουν αποτυπώματα είτε γενετικό υλικό. Τα δύο αδέλφια φρόντιζαν την ώρα εκείνη τα δενδρύλια που καλλιεργούσαν σε γλάστρες στον πρώτο όροφο του σπιτιού με θέα την πισίνα. Μάλιστα φαίνεται ότι έδωσαν μάχη για να ξεφύγουν χωρίς να τα καταφέρουν. Τα παιδιά τα οποία είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένα, προέρχονται από το χώρο των τοξικομανών, έχουν κάνει αλλεπάλληλες προσπάθειες για την απεξάρτησή τους. Δηλαδή δύο παιδιά τα οποία πραγματικά είναι άρρωστα παιδιά.